460 μοίρα έρευνας και διάσωσης. Οι αφανείς ήρωες πίσω από τη διάσωση εκατοντάδων ανθρώπινων ζωών από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Μέρα και νύχτα. Κάθε αποστολή και μια ξεχωριστή εμπειρία. Καλούνται να σώσουν ναυαγούς, αλλά και οικογένειες που κινδυνεύουν στη θάλασσα στην προσπάθειά τους για ένα καλύτερο αύριο. Είδαμε πώς είναι να βρίσκεσαι στη θάλασσα, να κινδυνεύεις και να έρχεται κάποιος να σε βοηθήσει να βγεις που την κατάσταση είναι δύσκολη. Και ειδικά όταν έχεις μικρά μωρά που πραγματικά σε κάνει να νιώθεις, επειδή και εμείς αγωνιοί έχουμε τα δικά μας, τη δική μας οικογένεια, πραγματικά νιώθεις πολύ διαφορετικά. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολες συνθήκες, αλλά όταν υπάρχει επιτυχία, τότε είσαι ικανοποιημένος, είναι η ηθική επιβράβευση που μπορεί να πάρεις. Οι συνθήκες είναι πάντα δύσκολες. Η περιγραφή είναι ακόμα πιο δύσκολη να γίνει. Το μόνο που σου μένει είναι όταν τελειώσεις την αποστολή και δεις το αποτέλεσμα της πετυχημένης αποστολής, νιώθεις... Με λέξη είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψεις. Πάρα πολύ. Χειριστής Βαρούλκου. Τα μάτια του πιλότου και τα πόδια του διασώστη, όπως ο ίδιος περιγράφει τα καθήκοντά του. Ο χειριστής Βαρούλκου είναι αυτός που θα δώσει με μια πολύ αυστηρά τυπομοιημένη φρασιολογία κάποιες οδηγίες κατεύθυνσης, ούτως ώστε ο πιλότος να μπορεί να κατευθύνει το ελικόπτερο και κατ' επέκταση τον διασώστη, ο οποίος αναρτάται στο τέρμα του σειρματοσχήνου. Από τη στιγμή που αρχίζει μια κλίση, η αποστολή, αρχίζει να σκέφτεσαι τι θα συναντήσεις, πώς θα είναι ο ασθενής ή ο τραυματίας ή αυτός που ψάχνεις στη θάλασσα για να βρεις. Τι σημαίνει όμως να πέφτεις στη θάλασσα για να σώσεις ζωές? Έσυγον οι μαγκές. Το να κολυμπήσει κάποιος σε μια θάλασσα φουρτουνιασμένη, όσο καλός κολυμπητής και να είναι, πρέπει να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και την κατάλληλη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση δεν τελειώνει ποτέ. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Οι πτήσεις είναι καθημερινές και προσπαθούμε να προσομοιάσουμε όσο το δυνατόν τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουμε σε ένα πραγματικό περιστατικό. Κάποιες φορές η εκπαίδευση είναι και πιο δύσκολη από ότι ένα συγκεκριμένο περιστατικό έρευνας διάσωσης. Οι πτήσεις διάσωσης γίνονται με τα ελικόπτερα Augusta Westland 139. Πώς είναι να χειρίζεσαι ένα ελικόπτερο το οποίο πάει με σκοπό πρώτιστα να σώσει ζωές? Μια ιδιαιτερότητα των αποστολών έρευνας και διάσωσης είναι ότι η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή, διότι αφορά ακριβώς ανθρώπινες ζωές. Η 460 ΜΕΔ είναι εκπαιδευμένη για να επιχειρεί μέρα και νύχτα σε οποιασδήποτε αντίξουες καιρικές συνθήκες. Η ψυχολογία του πληρώματος έχει μια σταθερή ροή από την εγρήγορση στο επικοδομητικό άγχος όταν ξεκινά μια αποστολή, αλλά ευτυχώς πάντα καταλήγει στην ηθική ικανοποίηση όταν επιτευχθεί ο στόχος της διάσωσης ενός ατόμου. Ο τραυματίας είναι στο ελικόπτερο. Στόχος τώρα να παραδοθεί στους ανθρώπους που θα τον περιθάλψουν. Τα συναισθήματα είναι ανάμειχτα μεταξύ ανακούφισης και ικανοποίησης. Χαράς για το ότι έχουμε επιτελέσει το έργο μας στο έπακρον και έχουμε συνεισφέρει και εμείς έναν ποσοστό στη διάσωση ενός συνανθρώπου. Εμείς το μόνο που ευχόμαστε είναι οι υπηρεσίες τους να είναι αχρίαστες, αλλά και κουράγιο και δύναμη στο δύσκολο έργο που επιτελούν. Το έργο της διάσωσης ανθρώπινων ζώων.